Χθες συζητούσαμε για τις 7 συλλήψεις για τα επεισόδια στη Λεμεσό, κύριε Αντρέου. Τελικά κανένας δεν, μάλλον το δικαστήριο δεν έκρινε την σύλληψη κανενός ή την προφυλάκιση του. Αλλά εσείς μας λέγατε ακόμα και για 15χρονο που είχε πάνω του και κάναβη, ναρκωτικά. Ακριβώς. Στα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί βρίσκεται και ένας 15χρονος ο οποίος έχει εντοπιστεί στην κατοχή του 21 γραμμάρια κάναβης και άλλα αντικείμενα. Όμως πριν να προχωρήσω, κυρία Σάββα, να αναφέρω ότι οποιαδήποτε απόφαση οποιοδήποτε δικαστηρίου είναι σεβαστή από την αστυνομία. Η αστυνομία στη βάση των μαρτυριών που εξασφάλισε είχε αποταθεί αρχικά ενώπιον επαρχιακού δικαστηρίου και είχε εξασφαλίσει δικαστικά εντάλματα σύλληψης για τα πρόσωπα αυτά. Ακολούθησε η διαδικασία προφυλάκησης. Κάτω από κάποιες προϋποθέσεις το δικαστήριο έκρινε υπό τη διακριτική του ευχέρεια ότι τα πρόσωπα αυτά δεν προβλέπεται να παραμείνουν πλέον υποκράτηση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι εξετάσεις δεν συνεχίζονται είτε για τα πρόσωπα αυτά είτε για άλλα πρόσωπα. Δεν είναι το δικαστήριο όμως που έκρινε ότι ήταν και μακριά από τα επεισόδια, από εκεί που ρίχθηκαν οι Μολότοφ κλπ. Άρα ότι δεν είχαν καμία σχέση. Δεν το έχει ήδη αποφασίσει αυτό το δικαστήριο στη βάση όσων είχε ενώπιον του. Οι προϋποθέσεις για τη διαδικασία προφυλάκησης είναι διαφορετικές από τη διαδικασία εκδίκασης οποιασδήποτε υπόθεση. Στο στάδιο αυτό το δικαστήριο κρίνει την μαρτυρία που έχει μπροστά του για να κρίνει κατά πόσο το πρόσωπο αυτό πρέπει να παραμείνει υποκράτηση μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων ή το χρονικό περιθώριο που ζητάει η αστυνομία ή κρίνει το δικαστήριο. Να αναφέρουμε ότι παρά το γεγονός ότι εντοπίστηκαν μακριά, εντοπίστηκαν 1,5 ώρα μετά τη διάπραξη του αδικήματος. Όταν λέμε σε μακρινή απόσταση, είναι σε μια απόσταση 2 με 2,5 χιλιόμετρα. Τώρα, επειδή έγιναν και κάποιες δηλώσεις της Υπουργού Δικαιοσύνης και το θέμα πήρε άλλες διαστάσεις, για ότι στους 7 συλληφθέντες είναι και αιτητές ασύλου, αυτό ισχύει, έχει οποιαδήποτε ειδική σχέση το από πού είναι τι είναι οι συλληφθέντες? Αυτό μπορώ να σας απαντήσω εγώ στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι ότι ναι, έχουν εξασφαλιστεί πλέον εκτός από τα 7 εντάλματα που έχουν συλληφθεί, ακόμα 2, δηλαδή στο σύνολο 9 εντάλματα σύλληψης. Να αναφέρουμε ότι από τα 9 αυτά εντάλματα μόνο οι 3 είναι Ελληνοκύπροι, οι υπόλοιποι είναι Αλλοδαποί. Όμως να συνεχίσω, κυρία Σάβα, από εκεί που έμεινα και να αναφέρω ότι χθες ακολούθησαν κάποιες έρευνες τόσο στην περιοχή που εκδηλώθηκαν η διαμαρτυρία, αλλά και στην περιοχή που εντοπίστηκαν αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Φυσικά αυτό έγινε μετά τη διαδικασία προφυλάκησης το απόγευμα. Είχαν εντοπιστεί στην περιοχή σε χωράφι κρυμμένα κοντά στην περιοχή που έγιναν τα επεισόδια άλλες 9 βόμβες Μολότοφ. Ενώ επίσης έχει εντοπιστεί ακόμα ένα τεκμήριο στην περιοχή που εντοπίστηκαν τα πρόσωπα που έχουμε αναφέρει. Τεκμήριο και υλικό το οποίο είναι κύριο συστατικό για την κατασκευή αυτών των βομβών. Από αυτό διαφαίνεται πόσο οργανωμένοι ήταν τα πρόσωπα αυτά και ότι πράγματι η αστυνομία είχε αποτρέψει τα χειρότερα εφόσον δεν είχαν χρησιμοποιηθεί αυτές οι βόμβες Μολότοφ. Αντιλαμβάνεστε αν δεν χρησιμοποιούσαν, που θα κατευθύνονταν αυτές είτε σε αστυνομικούς είτε σε άλλους συμπολίτες μας οι οποίοι ανεποψίαστοι βρίσκονταν στο συγκεκριμένο χώρο είτε ακόμα και σε περιουσίες. Ναι. Τώρα, έχετε εντοπίσει τα κίνητρα των δραστών, των κουκουλοφόρων, έτσι όπως μας τα περιγράφετε, ήταν κάτι οργανωμένο. Με σκοπό να πλήξει ποιους. Δεν έχουν διαπιστωθεί τα κίνητρα τους. Είναι στα πλαίσια και της διερεύνησης της υπόθεσης να διαπιστωθεί τι ακριβώς. Αλλά αντιλαμβάνεστε τα πρόσωπα αυτά τις περισσότερες φορές δρούν και χωρίς κανένα λόγο. Μόνο χθες να σας αναφέρω κάτι ενδεικτικό που ο αρχηγός αστυνομίας είχε επικοινωνήσει με τα 5 μέλη μας τα οποία έχουν τραυματιστεί. Η περιγραφή που έχουν δώσει τα μέλη μας ήταν, μπορώ να πω, τρομακτικά όταν μας ανέφεραν ότι σε κάποιο στάδιο δέχονταν τόσο μεγάλο αριθμό αντικειμένων και δεν πρόκειται για πέτρες αλλά για κομμάτια από μπετόν, όπου τις περισσότερες φορές τα μπετόν αυτά υπήρχαν μέσα και κομμάτια από σίδερο τα οποία εξήχαν. Ήταν σε τόσο μεγάλο βαθμό τα αντικείμενα που έρχονταν πάνω τους και με τόσο μένος είχαν αντιμετωπίσει τα πρόσωπα αυτά, ενώ έριχναν απευθείας τα μέλη μας αυτές τις βόμβες Μολότοφ και είχε ως αποτέλεσμα 2 μέλη μας να έχουν εγκάβματα στα χέρια τους, το ένα σε πιο σοβαρή μορφή Ναι, αυτό θα ρωτούσα τώρα για την κατάσταση της υγείας των αστυνομικών. Ναι, ευτυχώς η κατάσταση τους είναι καλά. Εντάξει, τα μέλη μας βρίσκονται αρέα ασθενείας μέχρι να επολουθούν οι πληγές τους και να είναι καλύτερα στην υγεία τους. Το θετικό όμως, τα τραύματα δεν ήταν τόσο σοβαρά. Όμως, αντιλαμβάνεστε, μπορούσαν να ήταν και χειρότερα. Μάλιστα. Και συνεχίζει αυτή η ταυτοποίηση προσώπων μέσω κλειστών κυκλωμάτων. Και μοιράζεται εξώδικα για την ουσία, για την ίδια τη διαμαρτυρία. Ναι. Οι έρευνες επικεντρώνονται και στους κουκουλοφορούς, αλλά και στην ίδια την εκδήλωση, όπου δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από ένα διοργανωτή. Οπότε, μόνο αυτό από μόνο του παραβιάζει τα σχετικά διατάγματα. Η αστυνομία είχε λάβει τις πληροφορίες από αλλού και είχε δραστηριοποιηθεί και είχε εκπονήσει σχέδια ενεργείας. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να γίνει ταυτοποίηση προσώπων, ώστε να προχωρήσουμε όπως γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις και την ταυτοποίηση των προσώπων που φαίνονται ως διοργανωτές ή γείτονες της συγκεκριμένης εκδήλωσης, ώστε να καταχωρηθούν υποθέσεις ενώπιον δικαστηρίου. Μάλιστα. Κύριε Αντρέα, να σας ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες.